υπέρ του κοινού κτήματος του πατρικού θησαυρού της υγιενούς εις πίστεως εστίκαμεν αγωνιζόμενοι. Μεγάλο Βασιλείου, Επιστολή 2.34. Κρίσον επενετός πόλεμος η ειρήνης χωριζούσης Θεού. Απολογητική Αγίου Γρηγορίου Νανζιανζού. Μάρκου Μοναχού, Διευθυντού Εφημερίδας Ο Κήρυξ των Ορθοδόξων. Ιερέ μορφέ αγωνιστών της Εκκλησίας μας, άρθρον έψιλον, σχίσμα προφανές και πανθομολογούμενων προκάλεσαν εις το ενιαίον σώμα της μίας Ορθοδόξου Αγίας του Χριστού Εκκλησίας οι εισηγητές της καινοτομίας του Γρηγοριανού ημερολογίου, του μεγάλου δε τούτου κακού για την Εκκλησία την μείζωνα ευθύνη φέρει ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών μετά σπουδής αδικαιολογήτου συνεργήσας εις την επιβολή της καινοτομίας ταύτης, την οποίαν επιφανής ιεράρχης ο Μητροπολίτης Κασανδρίας Ειρηναίος εν το προς την σύνοδον της Ιεραρχίας της Εκκλησίας Ελλάδος υποβληθέντη υπομνήματι του 1929 χαρακτηρίζει ως αντικανονική, αντικειμενική δηλαδή προς αυτούς τους θείους και ιερούς της Ορθοδοξίας κανόνας. Αλλά είναι αναμφισβήτητον ότι ο νεωτερισμός ούτως του ημερολογίου ως κατεδείχθη εν της προηγουμένης ανέτρεψε την αρχαία εκκλησιαστική τάξη και παράδοση και παρεβίασεν αυτό το πανάρχαιον της Εκκλησίας έθος και σεβάσμιον από θεοφόρων πατέρων διεμορφωμένων αυτής καθεστώς. Εν τη αυτή δε περιπτώσει οι καινοτομήσαντες δεν καταπολέμησαν απλώς την υπό των Αγίων Οικουμενικών Συνόδων προϊούσαν και εξωτερικήν της Εκκλησίας ενότητα, αλλά προσέκρουσαν προς ρητάς διατάξεις της Θεαγίας Γραφής και Ιερών Συνόδων και Αγίων Πατέρων. Αντέστησαν δηλαδή προς αυτήν την διδασκαλία του Αγίου Πνεύματος. Το πράγμα καταντά ομολογουμένως παράδοξον. Και όμως είναι αληθές και επεξηγείται. Όταν λάβει της υπόψην υπό ποιου πνεύματος διεπνέονται οι κήρυκες της εκκλησιαστικής παροιμήν μεταρρυθμίσεως. Αυτός ο των εθνών Απόστολος ουρανοβάμων Παύλος, το Θείο Πνεύμα δικινούμενος, όρισεν ως απαράβατον εντολή δια πάντα στους χριστιανούς την απαραμείωτον τήρηση των παραδεδομένων εντυλάμενους. Στήκεται και κρατείται τας παραδόσεις. Άσε διδάχθητε είτε διαλόγου είτε διαπιστολής ημών προς Θεσσαλονικής Β 15. Την εντολήν αυτήν ως κόρην οφθαλμού διεφύλαξε η Ορθοδοξία, από τις οποίες εξέκλειναν και την εντολήν επομένως κατεπάτησαν πάντες οι νεωτεροποιοί, οι νεωτερίσαντες είτε αιρέσιοι είτε σχήματι. Προ αυτής της εντολής συνετρίβησαν και συνεθλάστησαν επίλε του άδου, ήτι των αιρετικών κακοδόξων και σχισματικών τα στόματα. Δια τούτο η Ορθόδοξος Εκκλησία είναι πολυσέβαστος και εις αυτούς τους ξένους προς αυτήν κληρικούς, ως διατηρούς αλόβητον την από αυτήν των Αγίων Αποστόλων παράδοση εμένουσια απαρεκλήτως εις όσα παρέλαβε παρά αυτόν διαμέσου των Θεοφόρων Πατέρων, συμφώνως προς παρομοίαν εντολήν του Θείου Παύλου. Μένε εν εις έμαθες και επιστώθης ειδός παρά τινός έμαθες. Β' προς Τιμόθεον, Γ' 14. Αν πρόκειται να φύγω ποτέ από την Εκκλησία μου, έλεγε ποτέ εν Λονδίνο Άγγλος κληρικός, θα προσέλθω εις την πολιάν και πολυσέβαστον Ανατολικήν Εκκλησίαν, όχι εις την καινοτόμων Ρώμη. Και η γνώμη αυτή προσέθεται το περιοδικόν Εκκλησία. Είναι των πλήστων Άγγλων κληρικών. Η σημερινή όμως αρχηγέτε της εκκλησιαστικής καινοτομίας διακήρυξαν ότι η παράδοση αναφέρεται εις μόνα τα της πίστεως.
Περιόρισαν δηλαδή την παράδοση νεοκήρυκες ούτι εις μόνο τα πιστευταία και λησμόνησαν ότι εκ παραλλήλου αυτή αναφέρεται τόσο εις την ηθική της χριστιανικής πίστεως διδασκαλία είτε εις τα πρακταία περί της οποίας λέγει ο Ιερός Παύλος «Όσα εστίν αληθή, όσα σεμνά, όσα δίκαια, όσα αγνά, όσα προσφυλή, όσα έφθημα, ή της αρετή και ή της έπαινος ταύτα λογίζεστε, α και εμάθετε και παρελάβετε και οικούσατε και είδετε εν εμή ταύτα πράσετε. Και ο Θεός της ειρήνης έστε με θυμών». Προς Φιλιππισίους, Δέλτα 8-9. Όσον και εις αυτήν την λατρεία του Θεού, την εξωτερική ταύτην της πίστεως εκδήλωση, ταύτη την ιεράν της Εκκλησίας παράδοση περί την Θεία Λατρείαν ονομάζει άγραφον έθος ο βαθινούστατος εκκλησιαστικός πατήρ Βασίλειος ο Μέγας ως της αποδίδει τη άφθην σημασίαν εις το έθος τούτο ώστε να γράφει προς τον μακάριον αφιλόχιον. Ήγαρ επιχειρήσεμεν τα άγραφα των εθών ως μη μεγάλη έχοντα την δύναμη, παρετήστε λαθήμεν αν εις αυτά τα κέρια ζημιούνται στο Ευαγγέλιο, μάλλον δε εις όνομα ψηλών προϊστώντες το κήρυγμα. Ίον είναι του πρώτου και κοινοτά του πρώτον μισθό, το τύπο του σταυρού τους εις το όνομα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστώ, ηλπικότας κατασημαίνεστε, τις ο διαγράμματος διδάξας, το προς Ανατολάς τετράφθε κατά την προσευχήν ποιον ημάς εδίδαξε γράμμα. Ράλι και ποτλή σύνταγμα ιερό κανόνα τόμος 4 σελίδα 283. Ίσως να έχει της ή οανδήποτε αμφιβολία ότι η εκκλησιαστική παράδοση αναφέρεται και εις αυτήν την νηστείαν και εορτήν ή την τάξη της Εκκλησίας. Την ενδεχομένη αμφιβολία εξαφανίζει απολύτως ο Μέγας Εμπατριάρχης και Ομολογητές Άγιος Νικηφόρος, ως της καθορίζουν σαφώς την εκκλησιαστική παράδοση, γράφει τα κάτωθη σημαντικά. Έστι δε ειδίν καν τες ιερές συνάξεση κατά τη Θεία Λειτουργία ή και άλλης καιρής, επιτελούμενα ούκο λίγα ημών αγράφος παραδεδομένα και κρατούμενα και αυτόν τον θυσμένης τόπης ή και άλλος γεγνωμένων άδει εκ της αγράφου και άνωθεν μέχρις ημών κατίοντα συνήθως παριλήφαμεν παραδόσεως και πάντα τιόμεν και περιέπομεν και ασπαζόμεθα και κατέχομεν ουδέν έλατον ή τα εγγραφές ημίν νομοθετούμενα ον αμφωτέρων το ασφαλές παρά της αποστολικής διδασκαλίας περιλέγομαι. Πάντα γαρ έθος εστί το βεβαιούν επί και το έργον λόγου επικρατέστερον. Τι γαρ εστί νόμος ή άγραφον έθος ως αφ πάλιν έθος άγραφος νόμος. Αγίου Νικηφόρου Πατριάρχου Κωνσταντινούπολης εκ του γάμα αντιρρητικού. Ώστε κατά των θείων νικηφόρων η εκκλησιαστική παράδοση η εξ έθους ημών υφισταμένη και συνεχιζομένη από τον αρχαίο της εκκλησίας χρόνων είναι ισοδύναμος και ομότιμος δια πάντα ορθόδοξο χριστιανό προς αυτά τα εν τες γραφές ημών νομοθετούμενα, διότι ενός και του αυτού Αγίου Πνεύματος είναι έργον είτε παράδοση εκκλησιαστική και ή της Αγίας Γραφής διδασκαλία. Δια τούτο και ο ιερός και σοφός μελέτιος ο πηγάς εν τη Μεγάλη Συνόδο του 1593 εν Κωνσταντινούπολη, εισηγούμενος μεταξύ άλλων την καταδίκη του Γρηγοριανού ημερολογίου, λέγει τα περισπούδαστα εκείνο, επειδή τίνειν το τέλειον ήλαφεν ή των Ορθοδόξων Εκκλησία κατά τα της θεογνωσίας και ευσεβίας δόγματα, αλλά κατά των εκκλησιαστικών πραγμάτων κατάσταση δίκαιων, έστι
και ημάς πάντα νεωτερισμών των της Εκκλησίας περιβόλων περιορίζειν ιδότες υπετίους γεγονένε αΐ τους νοητερισμούς της των Εκκλησιών συχίσεως και διαστάσεως. Τόμος Αγάπης Δοσίθεως, σελίδα 542. Φανερά λοιπόν η πλήρης και τελεία αντίθεση των καινοτομισάντων εν το ζητήματι του εκκλησιαστικού ημερολογίου προς την των εκκλησιαστικών παραδέουσεων διδασκαλία του Αγίου Πνεύματος. Αθήνε, 6 Ιουλίου 1932. Ιερέ μορφέ αγωνιστών της Εκκλησίας μας, άρθρον σίγμα ταύ. Τα γραφέντα εν το προηγουμένο ημών άρθρο καταδεικνύουσι ότι η επεσχάτων των ημερών την ολεθρίαν της καινοτομίας οδών τραπέντες αντιπίπτουση του Αγίου Πνεύματι. Και ο μεν Μέγας Βασίλειος καταλέγουν την εκκλησιαστική παράδοση μεταξύ των αγράφων ηθών βαθιστοχάστους, αποφαίνεται ότι οι ταύτην περιφρονούντες παραβλάπτουσιν. Ο δε ομολογητής Πατριάρχης Άγιος Νικηφόρος πνευματοκινήτος εις ταύτην συγκαταλέγει εκτός των άλλων και τα περινηστιών και όσα προεόρτια και μεθεόρτια και όσα ο της ιεράς εφταξίας ενδεικνύει διάκοσμος και τα οποία χαρακτηρίζει κατά την διδασκαλία της Ορθοδόξου Εκκλησίας ισότιμα προς τα εν τες γραφές ημίν νομοθετούμενα. Αυτή δε η μεγάλη Πανορθόδοξου Σύνοδος του 1593 εν Κωνσταντινούπολη για του ιερού και σοφού μελετίου του πηγά θεοπνεύστος για κηρύττει εξ αφορμής της παπικής προπαγάνδας υπέρ της ημερολογιακής μεταβολής ότι το τέλειον ήλυφεν των Ορθοδόξων Εκκλησίαν ου μόνον κατά τα της θεογνωσίας και ευσεβίας δόγματα αλλά και την κατά την ιεράν των εκκλησιαστικών πραγμάτων κατάσταση. Και επομένως ουδείς ο συντρέχων λόγος υπέρ της του τελείου διορθώσεως και της του ημερολογίου ακολούθους μεταλλαγής δια την Εκκλησίαν ουδεμίαν έχει σημασία η μίζων του χρόνου ακρίβεια, την οποία διατυμπανίζουν οι το γρηγοριανών ημερολόγιων εν το εκκλησιαστική πράξη επιβαλλόντες. Η αρχαία Εκκλησία εξελέγχουσα τους μέγα επισοφία φρονούντας μεταρρυθμιστάς, τούτους αποδεικνύει ότι η σοφία αυτών κατά των Απόστολων Ιάκωβων ουκ έστι αυτή η σοφία άνωθεν κατερχόμενη, αλλά επίγειος, ψυχική δαιμονιώδης. Ιακώβου γάμα 15. Διόσον ακριβώς γράφει ο Χρυσορήμων της Εκκλησίας Φωστήρ προς τους ιδιάζοντας περί την εορτήν του Αγίου Πάσχα και μη εορτάζοντας ως προσδιόρισεν η Αλφα Αγία Οικουμενική Σύνοδος αποστομώνει τους αθετήσαντας για του νεωτερισμού των σήμερων και τας επτά Αγίας Οικουμενικά Συνόδους και όλην την χωρίαν των Αγίων Πατέρων χάρη μιας χρονικής δίθεν ακριβίας. Η μέντη της Συνόδου ταύτης εαυτών διαρρήξας και της των Πατέρων διδασκαλίας και των ιατρίων φυγών καν υγιένην δοκή ταχαίως εις αρρώστιαν πέσιτε. Και τι λέγω περί εμαυτού, 300 πατέρες, οι κεπλίονες εκ των βυθινών χώρας συνελθόντες, ταύτα ενομοθέτησαν και πάντας ατιμάζεις εκείνους. Σε δε ου προτιμάς του χρόνου της Εκκλησίας την συμφωνίαν, αλλά είναι αδόξης ημέρας, παρατηρήν εις την κοινήν απάντων ημών, εμπαρινής μητέρα και την Αγίαν διοτέμνης σύνοδον και πως αν άξιος η συγγνώμης υπέρ του μηδενός του, το σούτα αμαρτάνην ερούμενος εκκλησίας δε ολοκλήρου και το σού των πατέρων εχόντων κατά σού τολμάς και υπομένης μη καταλύσας την έχραν την άκερον
ταύτης θυσής προσελθύν μυστηρίης, ουδέν γάριν ειρήνης ίσον και συμφωνίας, ειρήνη δε λέγω αυτήν από προσρίσεως ψηλής ούδε από της κοινωνίας των τραπεζών, αλλά την κατά Θεόν ειρήνη, την εκ της συμφωνίας της πνευματικής ειν πολύ διασπόση, νυν υπέρ ακέρου φιλονικίας, τα ημαίτερα καθερούντες. Ή γάρ και σφάλετο η Εκκλησία, ούτω σούτον κατόρθωμα από τις των χρόνων ακριβίας, όσον έγκλημα από τις διαιρέσεως και του σχίσματος τούτου, αλλά εν μόνον ζητώ, όπως εν ειρήνη και ομονία άπαντα ποιόμεν, ουδέ γάρ χρόνο ακρίβεια είδε, αλλά επειδή παρά την αρχήν έδοξε της πατράση διηρημένης, ομού συνελθύν και ταύτην ορίσας την ημέραν, την συμφωνίαν πανταχού τιμώσα και την ομόνιαν αγαπώσα κατεδέξατο το επιτευχθεί. Λόγος τρίτος εις τους τα πρώτα Πάσχα νηστεύοντας Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Ιδού ποια είναι υπερισπούδαστος της Εκκλησίας φροντής, η ειρήνη η ομόνια του σώματος αυτής, η ζηλότυπος στήριση των πατρών θεσμών και παραδόσεων, η εφταξία αυτής άτινα διεσαλεύστησαν και φυγατεύθησαν μόλις οι δοκισίσοφοι του νυν καιρού την απαρχήν της ευρείας εκκλησιαστικής των μεταρρυθμίσεως ειδηνήθησαν για της γρηγοριανού ημερολογίου εισαγωγής να επιβάλλουν. Δια τούτο ο ιερότατος Πατριάρχης Ηρεμίας Β' ο τρανός εν την προς την, τον δόγιν της ενετίας δαπώνται επιστολή του επικρίνων την υπό του Πάπα Γρηγορίου 13ου γενωμένην ημερολογιακή μεταβολή κατεδείκνει ότι η αληθής του Χριστού Εκκλησία έχει αναγκαιοτέρα και ψηλότερα έργα να επιτελέσει από τας ημερολογιακάς μεταβολάς, τα παίγνια των ορολογίων τούτων, ως αναγράφει άριστα. Υπερ αληθεία και θείο πνεύματι περί αναγκαίων καλώς εσκόπουν, πολλά εισή τα ψυχοφελή και ούχι τα παίγνια των ορολογίων τούτων. Πλησιαστική ιστορία Βαφίδου, τόμος Α, σελίδα 125. Και μετά συνοδική διάσκεψη εν Κωνσταντινούπολη το 1583 περί του ζητήματος του ημερολογίου, ο Μέγας εκείνος Πατριάρχης έγραφε εν τη απολυθήσει εγκυκλίο μεταξύ και άλλων τα εξής. «Όθεν ουδείς όλους νομισάτο ότι τους πανταρίστους εκείνους θείους πατέρας, δηλαδή της Α, της πρώτης Αγίας Οικουμενικής Συνόδου, διέλαθε το δοκούν τούτο λάθος ή να παρά τον νυν αστρονόμων τύχη βελτίωνος διορθώσεως, χάριτι γάρ Χριστού από της Α Συνόδου έως τον νυν αήτο Πάσχα το Ιερών, μετά των νομικών γίνεται και εν Κυριακή και σύγχυση, τι να ουκ έγνομεν, ή να και διόρθωσιν αναστόμων, καλός και γάρδιε τυπώθη της Αγίης Πατράς και αιωνίως γιαμένη άπτεστον, κακός γάρ παρά τον νυν αστρονόμων της Παλαιάς Ρώμης αφηρέθησαν εδέκα ημέρε του Οκτωβρίου μηνός και έξω παντός λόγου. Τόμος Αγάπης Δοσιθέου, σελίδα 535. Δεν στερείται δε η Ορθόδοξος Ανατολική του Χριστού ημών Εκκλησία και νεωτέρων επισήμων αποφάσεων έτινες κατοχυρούσι με την Ορθόδοξο νομολογία της χριστιανικής πίστεως, ελέγχουσι δε του συγχρόνους μεταρρυθμιστάς η Συνοδική Εγκύκλειος του 1727 επί Ιερεμίου του Τρίτου Πατριαρχού
Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, κατά Λατίνων, εκδοθήσα, υπογράφεται παρά των Αγίων Πατριαρχών της όλης Ορθοδοξίας και είναι ως υπογράφεται. Έκθεση σύντομος και κεφαλαιώδης της ευσεβούς και αμμομή του πίστεως των χριστιανών. Ήδη να οφείλους οι πάντες, οι απανταχού χριστιανοί, όσοι της Ανατολικής Εκκλησίας εισή γνήσια τέκνα αποδέχεστε και ομολογήνα παραλλάκτως, καθώς εντάφθα εκτίθεται. Και άρχεται η έκθεση αυτή της Ορθοδόξου Ομολογίας για τον εξής. Εν ο έκαστος εκλήθη εν τούτο μενέτο. Εκλήθη μεν γάρ άνωθεν η ευσεβής της Ανατολικής Εκκλησίας Χριστιανή δια του Πνεύματος του Αγίου, αποτέ των προφητών, αποτέ του Σωτήρου Σιμών Ιησού Χριστού, αποτέ των Αποστόλων, αποτέ των Οικουμενικών Συνόδων και απαξαπάντων των υπό του Αγίου Πνεύματος εκληθέντων Αγίων Πατέρων, εις το πιστεύειν και φρουρήν, όσα η καθημάς του Χριστού Εκκλησία παρέλαβε και διασώζει μέχρι τούδε απαραμείωτα και ανώθευτα εις το παντελές είτε δόγματα πίστεως, όρους τέ και κανόνας, είτε παραδόσεις Εκκλησίας εγγράφους τέ και αγράφους, οφείλομεν άρα και περιέπειν ταύτα πάντα και ενστερνίζεστε όλη ψυχή και διάνοια τέ και προθυμήν, μη δε κεραίαν εκ τούτων αθετήν ή μεταπείν ή προστιθένε ή αφαιρείν, αλλά την ευθείαν βαδίζειν και βασιλικήν και άπτεστον τη σωτηρία οδόν. Την μήτε εις τα δεξιά, μήτε εις τα αριστερά κλείνους. Αλλά και εν έτη 1846 ο Οικουμενικός Πατριάρχης Άνθιμος Συνοδικός, αφού κατεδίκασεν ο Ιωανδήποτε απόπειρα προς εισαγωγήν εν τη Εκκλησία της καινοφανούς ευρωπαϊκής λεγόμενης μουσικής, επαθετήσει της πατροπαραδότου σεβασμίας και κατανυκτικότητα της εκκλησιαστικής ημών μουσικής, εξέδωσε τη σχετική συνοδική εγκύκλιο, εν τη οποία ως γνήσιος ποιμενάρχης της Ορθοδόξου Εκκλησίας, προς το πλήρωμα αυτής των λόγων της Ορθοδοξίας διαπρισίως κηρύττει όδε. Μη μετακινεί μηδέν μετέριν όρια αιώνια, α οι πατέρες ημών έθεντο. Η Αγία ημών Εκκλησία παραλαβούσα μετά των Ορθοδόξων δογμάτων και των ιερών κανόνων και τα σεπτά έθιμα, τάξεις τε και αρχαίας παραδόσεις, τας δίκην κρίκων αλήσου συγκρατούσας το Ορθόδοξον αυτή σύστημα, συνέχει σταθερός και περικρατεί ιερός πάντα ταύτα, ως ιερά και πατροπαράδοντα, μηδέ μέχρι κεραίας ανεχομένη Ιωανδήποτε, περί αυτά μεταποιήσει και εξαλλιώσει. Μήποτε ενός των κρίκων τούτων διασπασθέντος τον νεωτερισμό, κίνδυνος και της λυπής επηγαίνεται. Ιδού η φωνή της Ορθοδόξου ημών Εκκλησίας, το παν εν αυτή είτε έτοιμο τούτο λογίζεται, είτε τάξη είτε παράδοση μετά φόβου Θεού, ως πατροπαράδοτον περικρατείται, θεωρείται ιερό και δια τούτο απαραβίαστο. Ο Άγιος Επιφάνιος, μάλιστα Αρχιεπίσκοπος Κύπρου και επίσημος εκκλησιαστικός πατήρ, εξηγεί εις ημάς τον βαθύν του πράγματος τούτου λόγων διδάσκων. Ανακαίως η Εκκλησία τούτο επιτελεί παράδοση λαβούσα παραπατέρων. Τις δε δινήσετε θεσμών μητρός καταλήν ή νόμο πατρός, ως τα παρά Σολομώντα ηρημένα, άκουε ιέ λόγους πατρός και μία πόση θεσμούς μητρός, δείξας ότι εγγράφος τέ και αγράφος εδίδασκεν ο πατήρ του τέστην ο Θεός, ο μονογενής και το Άγιον Πνεύμα. Η δε μήτη λιμών εκκλησία έχει θεσμούς εν αυτοί κειμένους μη δυναμένους καταληθήν. Μάνση τόμο 42 σελίδα 516. Ιστιλοβάται όμως εκκλησιαστικής μεταρρυθμίσεως πεσόντες άπαξ εις το βάραθρον της αποστάσεως από τη σοδού των Αγίων Πατέρων ου μόνον από σκοπού αρνούνται το αναντήρητο γεγονός και πασίδηλον
ότι το εκκλησιαστικόν ημερολόγιον αποτελεί θεσμών πατρών εν τη Ορθοδοξία συνυφασμένων μετά των παραδόσεων και του όλου καθεστώτος αυτής, ως ανεπτύχθη εν της προηγουμένης, αλλά και ανακριβώς ισχυρίζονται ότι ουδής κανόν ομιλεί περί αυτού, διότι και ως απλούν ακόμη έθος, και αν εκλειφθεί το εκκλησιαστικό ημερολόγιο βοά εναντίον των νεοτερισάτων, η πρώτη Αγία Οικουμενική Σύνοδος, δια του σίγμα τάφ αυτής κανόνος, διορίζοντος τα αρχαία έθη κρατή του, τον οποίον ερμηνεύων ο Ζωναράς προσθέτει. Βούλε το κανόν τα παλαιά έθη κρατήν, ό και κανόνες μεταγενέστεροι και νόμοι πολιτικοί διορίζονται. Πραγματική αλήθεια ημερολογίου Ευστρατιάδης Γάμα 146. Βοά εναντίον αυτού ο Μέγας της Ορθοδοξίας Πρόμαγος Ιερός Φώτιος, εκτός των άλλων πατέρων και ως παρανομήσαντας για κηρύσει τούτους, περί ον έγγραφος ου και τενόμος παραφυλάτην δι το έθος και την συνήθεαν, διότι κατά τον αυτόν η μακρά συνηθεία αντί νόμων κρατεπεί εν εις ουκ έστι έγγραφος. Μάνση 104-984. Και αν ακόμα ο περί το εκκλησιαστικό ημερολόγιο ο περικρατούν την αρχαία της εκκλησίας τάξη νεοτερισμός θεωρηθεί ότι αποκλειστικός την εκκλησιαστική και μόνο επταξία ανέτρεψε, πάλι οι νεωτεροποιοί προσέκουσαν προς την ομόφωνη περί τάφτης διδασκαλία των θεοφόρων πατέρων, οι οποίοι βοώσει τάξεις συνέχει και τα ουράνια και τα επίγεια. Και τάξεως μεν επικρατούσεις κόσμος το παν και το κάλος ακίνητον, αταξία δε και ακοσμία, εν μεν αέρι τους σκυπτούς, εν δε γη του σεισμούς, εν δε θαλάσσι τας επικλήσεις, εν δε πόλεση και οίκης πολέμους, εν δε της σώμασι τας αρρωστίας, εν δε της ψυχές τας αμαρτίας εκενοτόμησε. Αγίου Γρηγορίου Θεολόγου, εναντίον των καινοτόμων τούτων ο ουρανοφάδερ Βασίλειος αποφαίνεται ή να μη ισχύσματα εν το σώματι, αλλά το υπεραλλήλων μεριμνώσει τα μέλη, υπό μιας δηλαδή κινούμενα της ενικούσης ψυχής, τίνος ένε και ούτως οικονομήθη, εγώ μεν είμαι ή να σώζεται πολλό πλέον παρά τη Εκκλησία του Θεού προς ειν ήρητε. Ημείς δε έστε σώμα Χριστού και μέλη εκ μέρους κρατούσης, δηλωνώτι και συναπτούσεις έκαστον το άλλο προς ομόνια της μίας και μόνης αληθώς κεφαλής ή της έστιν ο Χριστός, πως ου πολλό μάλλον ανάγκη πάσαν την Εκκλησία του Θεού σπουδάζουσα, τηρήν την ενότητα του Πνεύματος εν το συνδέσμο της ειρήνης πληρούν εκείνο το έντες πράξες ηρημένων ότι του πλήθους των πιστευότων ειν η καρδία και η ψυχή αμία, ουδενός μεν δηλωνώτη το ίδιον βούλημα. Ιστόντος πάντων δε κοινή ζητούντων, εν ενή το Αγίο Πνεύματι, το του ενός Κυρίου Ιησού Χριστού, θέλημα του υπόντος, καταβέβηκα εκ του ουρανού, ουχ ή να ποιώ το θέλημα το ημών, αλλά το θέλημα του πέψαντός μου πατρός, προς ον φυσί, ου περί τούτων δε ερωτώ μόνο, αλλά και περί των πιστευόντων δια του λόγου αυτών, εις εμέ είναι απάντες εν όσιν. Μεγάλο Βασιλείο περί κρίματος Θεού. Εναντίον αυτών ο αυτός Θείος Φώτιος παραγγέλει, μη λυπήν την πατρόαν τάξην ειν ημάς οι πρόγονοι διόν έπραξαν κατέχην παραδεδόκαση. Εγκύκλειος επιστολή προς αρχιερατικούς θρόνους. Αλλά δεν ευρέθησαν αντικείμενοι οι καινοτομήσαντες
ούτω διατάξεων Οικουμενικών Αγίων Συνόδων και Θεοφόρων Πατέρων μόνον, αλλά και αυτού του στόματος, εκλεκτού του Χριστού, του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος εντέλεται πάντα ευσχημόνος και κατά τάξην γενέστων. Α Κορινθίου, Ιώτα Δελτα 40. Και παρέσαν ασεβείς τον Κύριο. Προς Κορινθίους Επιστολή Α, Ιώτα Δελτα 40. Και παρέστησαν ασεβείς τον Κύριο της δόξης ως παρέτειον της ακαταστασίας παρά τη φωνή του αυτού ουρανοβάμονος, ούκ αρέστη ακαταστασίας ο Θεός, αλλά η αλληρήνης ο εν απάσες τες εκκλησίες των Αγίων. Προς Κορινθίους Επιστολή Α, Ι, Δ, 33. Και ως απλούν τέλος πράγμα παρά των Αγίων του Θεού κληροδοτηθέν και αν χαρακτηριστεί το ημερολόγιο πάλι στη λιτέρη τους περί αυτό καινοτομήσαντας, αυτή η ζήτα Αγία Οικουμενική Σύνοδος βόσα κατά αυτόν προς το πλήρωμα της Ορθοδοξίας, ημείς δε κατά πάντα των αυτών Θεοφόρων Πατέρων, ημών τα δόγματα και πράγματα κρατούντες κηρύσσομεν εν ενή στόματι και μία καρδία μηδέν προστιθέντες, μηδέν αφαιρούντες των εξ αυτών παραδοθέντων ημίν, αλλά τούτης βεβαιούμεθα αυτή στηριζόμεθα, μάση 128. Αλλά μήπως μόνον την Αγίου Πνεύμα τη διδασκαλίαν ολόκληρον της Αγίας ημών Εκκλησίας εποδοπάτησαν οι αρχηγέτε και συνεργοί της εκκλησιαστικής καινοτομίας και δεν περιφρόνησαν τελείως αυτά τα φοβερά της Εκκλησίας επιτήμια κατά παντός νεωτερίζοντος. Εν Αθήνες, 20 Ιουλίου 1931.